αναφέρομαι στο φαινόμενο της παράνομης οπλοκατοχής. Και με φόντο βέβαια την τραγωδία με τον 25χρονο εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων που κεραυνοβολήθηκε από καλώδιο, το οποίο είχε κοπεί, φέρεται να έχει κοπεί από τις λεγόμενες μπαλωθιές, έτσι λέμε εδώ στην Κρήτη, μπαλωθιές. Πίσω από αυτό το περιστατικό κρύβεται ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει, το οποίο καλύπτουμε και εμείς ρεπορταζιακά αρκετές δεκαετίες και μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί λύση. Μέχρι και σήμερα, πραγματικά, ακόμα εξ ετήσια βάση, θα έλεγα, θρηνούμε συνανθρώπους μας εξαιτίας, δεν ξέρω, πολλοί το λένε έθιμο, πολλοί λένε ότι βρίσκεται μέσα στο DNA και την κουλτούρα των κριτικών. Εγώ θα πω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει με την συγκεκριμένη συνήθεια. Θέλω λίγο να πάμε, και είναι ιδιαίτερη χαρά, φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, τον καθηγητή εγκληματολογίας και ταξίαρχων αποστρατείας ελληνικής αστυνομίας. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπακοσταντή. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση την έχουμε πραγματοποιήσει με εσάς εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV αρκετές φορές και στο ίδιο έργο θεατές για ακόμα μία φορά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το εξής, ωστόσο, να μας εξηγήσετε και να εστιάσουμε στην διαφορά της οπλοφορίας με την οπλοκατοχή και ποιος από αυτούς τους δύο όρους συνδράμει περισσότερο στην όξυνση του φαινομένου των δυστυχημάτων μέσα από την χρήση όπλων. Μάλιστα. Καταρχήν έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η οπλοκατοχή, δηλαδή είμαι ιδιοκτήτης ενός όπλου και το έχω στο σπίτι μου αποθηκευμένο. Το άλλο είναι η οπλοφορία, που σημαίνει ότι φέρω το όπλο πάνω μου. Και το τρίτο είναι η οπλοχρησία, δηλαδή βγάζω το όπλο και πυροβολώ. Όπως καταλαβαίνετε, έχει και διαφορετική ποινική μετακίνηση το κάθε ένα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, επειδή η κριτική κοινωνία τελικά αποδεικνύεται ότι είναι μια ένοπλη κοινωνία, δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, κάποιος που λέει: εγώ το έχω το όπλο και το έχω φυλαγμένο και δεν το αγγίζω παρά μόνο αν μου επιτεθούν, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι ή δεν ξέρω τι άλλο, ή για ασφάλεια, είναι πάρα πολύ πιθανό να μπει στον πειρασμό, να πάρει το πιστόλι, να το βάλει στη μέση του. Και όταν βρεθεί σε μια περίπτωση, είτε κοινωνική εκδήλωση, είτε θυμώσει, είτε οργιστεί, με αυτό το όπλο να κάνει κάποιο έγκλημα. Δυστυχώς, όπως το είπατε πριν, δεκαετίες κουβεντιάζουμε το ίδιο θέμα, το έχουμε θηλητεύσει και δεν είναι μόνο τα θύματα που προέρχονται από τους πυροβολισμούς, είναι και όλη η κουλτούρα που προκύπτει, που στην ουσία προβάλλει τη βία, γιατί κακά τα ψέματα, το όπλο είναι κατεξοχήν σύμβολο της βίας. Θα πρέπει να δούμε και αυτή την παράγραφο, και αυτή την παράμετρο. Είμαστε λοιπόν μια ένοπλη κοινωνία, η οποία έχει όπλα. Πολλοί από αυτούς που έχουν όπλα τα φέρουν μαζί τους και αρκετοί τα χρησιμοποιούν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν βλέπω κάποια εξέλιξη θετική στο να μειωθεί το φαινόμενο. Πιθανόν ποσοτικά να έχει μειωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά από τις προηγούμενες δεκαετίες. Μετά την τραγωδία από τη στιγμή που ένας 25χρονος, κύριε Παπακοσταντή, έχασε τη ζωή του, τόσο βάναυσα, τόσο ακαριέα, τόσο άδικα βέβαια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεκινά αναπόφευκτα και μία συζήτηση αναφορικά με τις ευθύνες. Ευθύνες πού όμως, στην πολιτεία, ευθύνες στην αστυνομία, ευθύνες στην τοπική κοινωνία? Κοιτάξτε, δείτε, όπως το είπατε, ευθύνες έχουν όλοι. Όμως, για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, όπως είπα πριν, έχουμε μία ένοπλη κοινωνία με συγκεκριμένη κουλτούρα γύρω από τα όπλα. Κάποιοι τα αγαπούν, κάποιοι απλά τα ανέχονται, αλλά κανείς δεν πάει ευθέως εναντίον. Θα μπορούσε, ας πούμε, να δούμε αν σε ένα γάμο ρίχνουν μπαλωθιές στους 1000 καλεσμένους, αν φεύγανε οι 900, θα είχαμε πραγματικά μια κοινωνική έτσι αποδοκιμασία εμφανέστατη που σιγά σιγά θα οδηγούσε στη μείωσή τους. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Προτιμούμε, για παράδειγμα, να μείνουμε σταθεροί στις κοινωνικές μας σχέσεις παρά και να ανεχτούμε τους πυροβολισμούς. Λυπάμαι πάλι που θα το πω, αλλά δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να υπάρξει λύση. Η πολιτεία αδυνατεί να παρέμβει σε όλο αυτό το θέμα, γιατί είναι μαζικό. Το ίδιο και η αστυνομία. Η αστυνομία, για παράδειγμα, όταν μαθαίνει πληροφορίες ότι κάποιος έχει παράνομα όπλα και κάνει έλεγχο και συλλαμβάνει αυτό που έχει όπλα και καταδικάζεται αυτός με 1-2 χρόνια φυλακή
και βρίσκουν πολεμικά τυφέκια, καλάζικο, δεν ξέρω τι άλλο. Η τοπική κοινωνία δεν το θεωρεί αυτό έγκλημα. Λέει ποιος ήταν ο Ρουφιάνος ή ποιος τέλος πάντων είναι εκείνος ο οποίος κάρφωσε. Και μάλιστα τον θεωρεί άτυχο ή και πολλές φορές ηρωποιείται κιόλας την τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν άλλες διαδικασίες. Μια θετική διαδικασία είναι η αύξηση των σκοπευτικών συλλόγων, όπου εκτονώνονται αρκετοί κάνοντας αθλητισμό με τα όπλα. Από τη μια μεριά είναι αυτό, από την άλλη όμως φαίνεται το εμπόριο σφαιρών γίνεται μέσα από τους σκοπευτικούς συλλόγους. Οπότε πάλι και εκεί είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι καταλήγω στο συμπέρασμα μετά από χρόνια μελέτης του φαινομένου ότι πρέπει να το δούμε εντελώς αλλιώς το θέμα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας στην Κρήτη. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να δούμε πώς θα εξυγχρονιστεί η νομοθεσία, πώς δηλαδή αυτοί που έχουν όπλα παράνομα να είναι νόμιμα, να είναι ταυτοποιημένα και να ελέγχονται λίγο παραπάνω ως προς τη χρήση τους. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όταν έχεις κάποιος άδεια και έχει ένα όπλο και έχει ταυτοποιηθεί το όπλο του, δηλαδή η αστυνομία γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του όπλου, γνωρίζει τον κάλικα που έχει ρίξει, τα στοιχεία του, πολύ άνετα μπορεί να το ταυτοποιήσει αν θα βρει, ας πούμε, ρηγμένους κάλικες σε ένα γάμο, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Δηλαδή να γίνει ευκολότερη η αδειοδότηση της οπλοφορίας και της οπλοκατοχής, ούτως ώστε να μειωθούν τα παράνομα όπλα. Ακούγεται πάρα πολύ τολμηρό, αλλά δεν βλέπω άλλη λύση προς το παρόν. Έχει να κάνει με την παρανομία ποιος κατέχει νόμιμα ένα όπλο ή με την κουλτούρα πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Άντε και νομιμοποιήσαμε όλα τα όπλα. Μετά τι να το κάνω εγώ αν βγάλω και ξέρω εγώ σε μια δύσκολη στιγμή χτυπήσω έναν συνάνθρωπό μου. Κοιτάξτε να δείτε, το όπλο μπορεί, υπάρχουν νόμιμα όπλα τα οποία τα έχουν οι περισσότεροι. Π.χ. τα κυνηγετικά. Αν κάποιος θέλει να δολοφονήσει κάποιον με πρόθεση, οι περισσότερες δολοφονίες γίνονται με κυνηγετικά όπλα που έχουν και πολύ δύναμη πυρός. Η χρήση πολεμικών όπλων του 40, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει για δολοφονίες και τα λοιπά. Δολοφονίες χρησιμοποιούνται είτε κυνηγετικά είτε πιστόλια, κυρίως. Απ' την άλλη μεριά, για εγκληματικές ενέργειες, ληστείες και ούτω καθεξής, έχουν χρησιμοποιηθεί αυτόματα, κυρίως Καλάνικοφ τον τελευταίο καιρό. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη μελέτη για τα όπλα, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε, ποιες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα γύρω από τα όπλα, να μειωθεί εν γέννη η πιθανότητα να τραυματιστεί κανείς ακόμα και κατά λάθος, και σιγά σιγά να αρθεί αυτή η κουλτούρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ χρόνο, αυτό του ένοπλου κριτικού, που όχι μόνο ένοπλος είναι και τα έχει στο σπίτι του ως όπλο κατοχή, αλλά κυρίως τα χρησιμοποιεί και τα φέρει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Και βέβαια και η πολιτεία να δείξει ενδιαφέρον, να σκύψει στο πρόβλημα και να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κάτι ακριβώς, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν το έχει πράξει κανείς. Ναι, η πολιτεία για μένα πρέπει να μελετήσει το θέμα σε βάθος. Δεν αρκεί μόνο με απαγόρευση. Η απαγόρευση δεν λειτουργεί, διότι δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη κοινωνία να την ελέγξει, ας πούμε, να κάνει κατοίκον έρευνα σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν, αυτό αποκλείεται. Άρα εκεί και η αστυνομία σηκώνει τα χέρια ψηλά, απλά κυνηγάει το θέμα όταν θα της έρθει μια πληροφορία ή ένα κάρφωμα κοινός. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει ένα σχέδιο, το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος, μακροχρόνιο, που να αφορά και τον έλεγχο των όπλων για εγκληματικές ενέργειες αυτών που ήδη υπάρχουν, γιατί κατά ψέματα υπάρχουν πάρα πολλά όπλα στην Κρήτη, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και ταυτόχρονα και να άρει την κουλτούρα σιγά σιγά γύρω από τα όπλα. Όταν γεννιέται ένα παιδί, αν βαπτίζεται το παιδί και του κάνει αντί για σταυρουδάκι δώρο ένα χρυσό Καλάζνικοφ, είναι μια κουλτούρα η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε με μια ομιλία ενός πολιτικού ή ενός καθηγητή ή ενός οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν αλλάζουν και πολλές φορές θυμάστε τη συγκέντρωση που είχε γίνει στα Ανόγια παλιά με κάποιους έτσι επώνυμους κριτικούς μαζί με πολιτικούς. Στην ουσία ήταν η γελιότητα έτσι όπως λειτουργήσε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι όπως κάνουμε σχέδια και μελέτες για να φτιαχτεί ένα δομικό έργο, ένας δρόμος για παράδειγμα, θα πρέπει κάποια στιγμή στην Κρήτη να κάνουμε σχέδια και μελέτες για να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά προβλήματα. Κύριε Παπακοσταντή, υπάρχει κάποιο παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας που έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό με τα αποτελέσματα να είναι ορατά, να αντιμετώπιζαν και αυτοί ένα παρόμοιο οξυμένο πρόβλημα και μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό να είχαν αποτέλεσμα? Υπάρχουν ένοπλες κοινωνίες όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Ελβετία, όπως είναι το Ισραήλ, με κουλτούρα γύρω κυρίως από κυνηγετικά όπλα,
Αλλά υπάρχει κουλτούρα να μην χρησιμοποιούνται τα όπλα σε αστικές υποθέσεις ή σε γάμους, βαφτίσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις. Η χρήση των όπλων σε πανηγύρια και γιορτές αυτή τη στιγμή συμβαίνει μόνο στη Μέση Ανατολή. Διάφορα προγράμματα για έλεγχο παράνομων όπλων έχουν κάνει στην Αμερική. Για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, επί Τζουλιάνι, είχαν γίνει. Κάναν το εξής. Πήγαιναν βανάκια στις φτωχογειτονίες της Νέας Υόρκης και έδιναν ένα ποσό $1,000 για όποιον παράδειγμα ανώνυμα ένα όπλο. Μάζεψαν μέσα σε μια εβδομάδα γύρω στα 60.000 πιστόλια. Προφανώς αυτό συνέβαλε στο να μειωθούν οι πιθανότητες να πυροβοληθεί κάποιος. Δεν σημαίνει όμως ότι εξαλείφθηκε το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία μπορούν να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνει μελέτη. Πρέπει να μελετηθεί σοβαρά η κουλτούρα του κριτικού. Ο οποίος πυροβολεί 2 ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, γιατί φεύγει φαντάρος. Κάνει μια παρέα και φεύγουν φαντάρος και ρίχνουν πυροβολισμούς. Δεν είναι μόνο οι γάμοι, οι αραβώνες και ούτω καθεξής. Ή κηδεύεται ένας φίλος του και στην κηδεία την ώρα που το θάβουνε υπάρχει κουλτούρα αυτό της ένοπλης κοινωνίας να ρίχνουν πυροβολισμούς. Κάπως πρέπει να το δούμε αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.